Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για το βήμα. Έτσι, εγώ προέρχομαι μέσα από την κοινότητα της Wikipedia's. Όντως είμαι εκπαιδευτής ενηλίκων. Είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο Σχολείων Κοινότητας Wikipedia's Ελλάδας. Εκπαιδεύω και τυφλούς στη χρήση υπολογιστών. Έχω κάνει μάθημα με παιδιά τρίτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου και τους έχω βάλει να γράψουν στη Wikipedia. Έχουμε κάνει το ίδιο με παιδιά με ειδικές ανάγκες, γυμνάσιο και λύκειο. Και βέβαια σε ενήλικες, σε σχολεία γενικά, κυρίως γυμνάσια και σε τρίτη ηλικία. Που σημαίνει έχουμε μια καλή εμπειρία για να σας δώσουμε τα εφόδια να δημιουργήσετε κι εσείς. Τώρα τι σημαίνει Wikipedia και τι σημαίνει μπαίνω εγώ μέσα και παλεύω με τη γνώση. Έτσι. Η Wikipedia είναι μια σύγχρονη κυκλοπαίδεια, η οποία πια έχει αντικαταστήσει αυτή που ήταν παλιότερα στο ράφι της βιβλιοθήκης. Η οποία μετά από λίγο ήταν παροχημένη. Δηλαδή η γνώση συνεχώς κατακτάται, αλλάζει. Δεν είναι η ίδια. Μετά από λίγο καιρό έχουν βγει καινούρια στοιχεία, τα οποία καταργούν τις παλαιότερες θέσεις που είχαν. Έτσι οι επιστήμονες. Οπότε, αυτό το κυνηγητό είναι δύσκολο να το κάνεις με έντυπη μορφή. Έτσι ήρθε η τεχνολογία. Στη Wikipedia, λοιπόν, κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά ποιος θα το κάνει? Δεν μπορούν να το κάνουν οι επιστήμονες. Οι επιστήμονες κάνουν τη δουλειά τους και πρέπει να πληρωθούν γι' αυτό και να φτιάξουν καινούρια γνώση. Ήρθε, λοιπόν, ο κόσμος, ο απλός κόσμος, και έμαθε να συλλέγει τη γνώση αυτή και να την βάζει με σωστό τρόπο. Στην αρχή δεν ήταν με σωστό τρόπο. Το ξέρουμε αυτό γιατί η Wikipedia και η Wikipedia γενικά έχει θέματα. Έχει κάποια θέματα αξιοπιστίας γιατί έχει προλάβει και έχει περάσει υλικό πριν φτιαχτούν καλά-καλά οι κανόνες. Τώρα όμως οι κανόνες είναι πιο αυστηροί και αυτό που περνά φιλτράρεται. Βρέθηκε λοιπόν ο τρόπος, ο απλός άνθρωπος προμηθεϊκά να παίρνει τη γνώση από εκεί που έχει πρόσβαση και να τη μεταφέρει σε ένα μέσο το οποίο την παρέχει δωρεάν και άμεσα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πληρώσεις για να διαβάσεις ένα λίμα στη Wikipedia, ούτε καν διαφημίσεις βλέπεις μέσα. Και για να χρησιμοποιήσεις αυτά που θα βρεις μέσα, δεν χρειάζεται να πληρώσεις επίσης. Βρίσκεις μια εικόνα, θα τη χρησιμοποιήσεις ακόμα και εμπορικά, αν θες, χωρίς να πληρώσεις αντίτιμο. Αυτή η φύση της Wikipedia, λοιπόν, που είναι ανοιχτή στον κόσμο όλο, είναι που την κάνει έτσι ξεχωριστή και θέλει όλο και περισσότεροι μέσα να μπαίνουν γιατί δίνεις και παίρνεις. Δίνεις για τους άλλους και στους έχει οι άλλοι δίνουν για σένα. Και έχει φτιαχτεί αυτή η κοινότητα, την οποία κοινότητα θέλουμε να εμπλουτίσουμε εδώ, αν θέλετε, και η ίδια η κοινότητα μετά να εμπλουτίζει τη Wikipedia. Αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε εσείς σε πρώτο βαθμό, σε πρώτη φάση, είναι να γράψετε για τον τόπο σας. Δηλαδή να σας δώσουμε τον τρόπο να γράψετε σωστά πράγματα που αφορούν τον τόπο σας και μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση για αυτόν. Τώρα, στη διαδικασία αυτή μέσα, καθώς μπαίνει κανείς και αρχίζει και σηκώνει τα μανίκια και πονάνε λίγο τα δάχτυλά του πάνω στο πληκτρολόγιο, αρχίζει και πονάει και όλο αυτό που κάνει. Δηλαδή, αν καταφέρουμε και φέρουμε μαθητές και τους βάλουμε να γράψουν, να μπουν σωστά, να γράψουν σε μια κυκλοπαίδεια, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να λειτουργήσουν ακαδημαϊκά ακόμα από το γυμνάσιο, τότε αυτοί θα ήταν οι θεματοφύλακες του πολιτισμού του τοπικού, αν γράφανε για τον πολιτισμό τους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, περνάει μέσα στον άνθρωπο τώρα αυτό που θέλουμε και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα φέρουμε τον κόσμο, τους νέους κλπ. Να φυλάξουν την κληρονομιά. Ναι, πολιτιστική συλλογή και άλλα. Αλλά η Wikipedia είναι κάτι που θα το βγάλει και εκτός. Έτσι, να χορέψουμε ένα χορό, να φτιάξουμε ένα φαγητό, να περιγράψουμε ένα έθιμο σωστά, να ανέβει πάνω εκεί και αυτό το εργαλείο θα έρθει πρώτο. Το Google φέρνει πρώτη τη Wikipedia. Έτσι, δηλαδή είναι πολύ δυνατό. Και γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να πει, ξέρεις, δεν το βλέπω, δεν με ενδιαφέρει. Ακόμα και αν έχει ατέλειες. Γιατί ξέρεις ότι μπορείς να το κάνεις καλύτερο. Και όταν το κάνεις καλύτερο, στην ουσία ενισχύεις το δικό σου το είναι, αν γράφεις για την Κύθνο εδώ πέρα. Αυτό πάμε να κάνουμε.
έτσι να ξυπνήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε με κάποιο τρόπο το τοπικό μας στοιχείο, τεκμηριωμένα, σωστά, και να δημιουργήσουμε μια βάση, ώστε αυτό που λείπει από μέσα από την εγκυκλοπαίδεια να μπορεί να τεκμηριωθεί, γιατί βλέπουμε ένα καλό πρώτο αποτέλεσμα και λέμε γιατί δεν μπορώ να γράψω κι άλλα μέσα στην εγκυκλοπαίδεια. Απλά γιατί δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Φτιάξτε διδακτορικά για τον τόπο σας, κάντε δημοσιεύσεις, βιβλία κλπ. Και αμέσως αυτά θα έχουν χώρο να περάσουν μέσα σε αυτό το εγχείρημα. Και θα φύγουν παντού. Θα μπορούν να μεταφραστούν, να πάνε σε άλλες γλώσσες. Και η Κύθνος θα φύγει από εδώ που είναι και θα πάει και αυτή παντού. Έτσι. Και μαζί με την εγκυκλοπαίδεια υπάρχουν και αδερφικά εγχειρήματα, το Wikivoyage, ας πούμε. Που σημαίνει ότι ό,τι δεν μπορεί να γραφτεί μέσα σε ένα εγκυκλοπαιδικό λήμα, μπορεί να γραφτεί στον αδελφικό ταξιδιωτικό οδηγό που θα είναι στο κάτω μέρος της σελίδας του λήματος της εγκυκλοπαίδειας και θα μπορεί να ακολουθηθεί εκεί και να δει και τις ταβέρνες και τις παραλίες, ανίες κλπ. Δεν σας λέω ότι είναι για να η Wikipedia εδώ για να προωθήσει εμπορικά, αλλά μπορεί να το κάνει και αυτό. Ναι, έχει ρόλο. Δηλαδή λέμε ότι είναι εδώ η εγκυκλοπαίδεια για να κάνει πολιτική. Δεν γράφουμε για να κάνουμε πολιτική κατά ανάγκη, αλλά η Wikipedia κάνει πολιτική. Όταν θες, ας πούμε, να κάνεις μια λιματογράφηση για τον εκφοβισμό, γράφεις σωστά πράγματα για τους διάφορους τύπους εκφοβισμού. Ασκείς πολιτική. Ενημερώνεις. Άρα ναι. Ο κόσμος μαθαίνει γιατί πρόκειται. Εντάξει, και αν το γράψεις σωστά, έχεις κάνει κάτι σημαντικό. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εδώ μαζί. Θα σας δώσουμε τα εφόδια, ώστε να μπορείτε να το λειτουργήσετε. Μπορείτε να το θεωρήσετε δύσκολο, εύκολο. Σας λέω, τα καταφέραμε 8 χρόνια εσείς.